Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην πόλη μου μετά από ένα διάστημα περίπου 10-11 χρόνων στο πόστο του πρώτου προπονητή με σκοπό να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις με τις οποίες και με επέλεξε ο πρόεδρος και έθεσε για να τις πραγματοποιήσουμε. Σίγουρα στόχος είναι θα έλεγα πολύ σημαντικός και για την ομάδα και για την πόλη. Η ομάδα και ο πρόεδρος κάνει μια υπέρβαση όσο αφορά και το οργανωτικό και το οικονομικό στο να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομάδα με στόχο την επάνωδο στην Α2 κατηγορία. Αυτό δεν είναι εύκολο. Η πρώτη βασική δυσκολία έχει να κάνει με το ότι είμαστε 9 καινούργια άτομα. Είναι καλοί παίκτες όλοι αυτοί που έχουμε πάρει. Το θέμα είναι μέσα από την δουλειά και το χρόνο που πρέπει να ξοδέψουμε μέσα στο γήπεδο να γίνουν αυτοί οι 9 διαφορετικές μονάδες μαζί με τους υπόλοιπους 3 μια και μια πολύ δυνατή ομάδα. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το κομμάτι της δουλειάς, παίζουν ρόλο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Για μένα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο παράγοντας κόσμος. Αν καταφέρουμε και πείσουμε το κοινό της Καβάλας, το οποίο έχει μια μπασκετική παιδεία, να σταθεί δίπλα στην ομάδα μας, να μας χειροκροτήσει και να μας ενθαρρύνει και να πάρουμε, αν είναι εφικτό, όλα τα παιχνίδια μας εντός έδρας, θα έχουμε καταφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του στόχου. Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελικά μετά από πολύ καιρό θα καταφέρω να παίξω με αυτή τη φανέλα. Πραγματικά είμαι περήφανος γιατί έχει ιστορία, αν και είναι λίγο μικρή, έχει ιστορία η Καβάλα. Ας ελπίσουμε όλοι μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε, δεν θα πω το όνειρο γιατί ήταν η ομάδα ψηλά, να πάμε εκεί που έπρεπε να είμαστε. Η πρόταση που μου έγινε ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο και να είμαι σε ομάδα που έχει στόχους. Και φέτος η ομάδα έχει στόχο την άνοδο, οπότε αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο και θέλω να πανέψω με όλες τις δυνάμεις για να το καταφέρουμε. Είμαστε στην αναμονή της ολοκλήρωσης του ρόστερ από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα για να το πω καλύτερα. Πρέπει να καλύψουμε και να ενισχύσουμε την ομάδα σε θέση 5. Όπως έχω αναφέρει, πρώτο μας χαρακτηριστικό για το οποίο για οποιοδήποτε παίκτη θέλουμε να έρθει στην ομάδα είναι η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που πρέπει να δείξει. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναζητούμε και από εκεί πέρα από το κομμάτι το παικτικό. Είμαστε συζητήσεις με αρκετούς παίκτες και αναμένουμε απαντήσεις. Πολύ σύντομα θα έχετε ανακοινώσεις. Έχω περιέργεια πρώτα απ' όλα. Η αλήθεια είναι ο ρόλος λίγο, ναι, βασικά επειδή δυσκολεύομαι λόγω της, είναι επαγγελματικής φύσης το θέμα, έτσι έχω το μαγαζί το πρωί και δυσκολεύομαι, θα κάνω ό,τι μπορώ να μην γίνω βάρος δύσκολα προς την ομάδα, θα είμαι όσο μπορώ εύκολα να ενταχθώ και εγώ με τα παιδιά, δηλαδή ως γνωστόν στην προετοιμασία ας πούμε δεν θα είμαι στα πρωινά και πρέπει με κάποιο τρόπο να καλύψω το κενό μου. Η ομάδα δουλεύει σε, μιας που ήμουν και Α1 πέρσι, δουλεύει σε επίπεδο Α1. Τώρα έχουμε air-condition μέσα στη ζέστη να δουλέψουμε την προπόνηση 100%. Τα πάντα λειτουργούν όπως πρέπει, οπότε πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Ο χρόνος δεν είναι ποτέ επαρκής. Απ' την άλλη, δεν θέλω να σταθεί αυτό σε άλοθη. Αν δουλέψουμε με απόλυτη συγκέντρωση όλο αυτό το διάστημα 2 εβδομάδων, όλα είναι εφικτά. Οι παίκτες που έχουμε πάρει είναι ποιοτικά σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουν εμπειρία και από την βιτεχνική και από μεγαλύτερες κατηγορίες και αυτό πρέπει να το δείξουμε στο παιχνίδι. Εύχομαι καλή χρονιά με υγεία. Με στόχο φυσικά πρώτα να γίνουμε ομάδα και κατ' επέκταση την άνοδο στην Α2 κατηγορία.